Άλλωστε, πολύ ωραία το είπαν και χθες στην εκπομπή μετά το τέλος του αγώνα και ο Μιχάλης Τσότσογος και ο Βασίλης Σαμπράκος που ήταν οι δυο τους και έδειχναν εκεί το τιτλάκι με το διαγωνισμό. Είδες που ξέρω, που είδα και τις λεπτομέρειες, κύριε Τσόγο, σας παρακολούθω, δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω. Καλησπέρα σας. Βέβαια. Το Παρίσι είναι η πόλη αυτή που γεννάει τους φοβερούς και τροβερούς, ε. Ναι. Ναι, οφείλω να το ομολογήσω. Θα διαβάσει ένα τρίβι, αλλά δεν θυμόμουν, δεν ήμουν σίγουρος, αλλά τώρα που σ' άκουσα το θυμήθηκα. Και ειδικά αν θα πας στο Παρίσι, θα πας στην οδό Rue Champigny. Βαντεά, είναι δηλαδή η οδός των πρωτομισού πρωταθλητών 21. Έτσι. Έτσι, αυτή εκεί θα πας, θα χτυπήσεις την πόρτα. Είναι ένα μεευτήριο. Θα χτυπήσεις την πόρτα, θα πεις γεια σας, τον Γιώργο τον Ζαγόρα παρακαλώ. Τον είχαμε πριν από μερικά χρόνια. Θα σου πούνε, έφυγε, πήγε στην Ελλάδα. Λοιπόν, εχθές, οφείλω πριν σε απολαύσω, να δω πώς θα εξυμνήσεις την τεράστια Λίβερπουλ. Έτσι. Θέλω να σου πω ότι γύρω στις 10.30 άρχισε να χτυπάει το κινητό μου τηλέφωνο. Γύρω στις 11:20 ετοιμάστηκε το αυτοκίνητο. Θα ήταν και μεγάλο, έτσι θα ήταν βανάκι, ας πούμε, να είμαστε άνετα στη διαδρομή. 11:15 ήμασταν έτοιμοι, ήταν κάτω το σπίτι μου και ετοιμαζόμασταν να έρθουμε στις εγκαταστάσεις της Κοσμοτέ TV. Σε ενημερώνω. Μου λέγανε τα φιλαράκια μου, ξέρεις ποιος μεταδίδει? Λέω, ξέρω ποιος μεταδίδει. Είναι καλό παιδί, λέω αυτός. Είναι και φίλος του. Μου λέει, πώς το λένε? Λέω, Στέφανος Αβραμίδης. Μου λέει, πάμε να του τα πούμε λίγο από κοντά, ας πούμε. Γιατί δεν τα λέει καλά στο μικρόφωνο. Πολύ φώναζε λίστα γκολ της Βιγιαρεάλ. Και μετά, όταν παίξατε τα στιγμιότυπα κτλ. Και εμφανίστηκε στο στούντιο, ήταν ο ορισμός του Παγώνη Βακαλόπουλου, του μεγάλου αμυντικού του Ηρακλέου στα καλά τα χρόνια και λίγο του Πανιωνίου. Αυτά από μένα. Δεν ήταν καλό το δεύτερο μήχρονο, δεν φόραζε στα γκολ της Λίβερπουλ? Όχι τόσο πολύ. Όχι τόσο πολύ. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, θα του κάνω την παρατήρηση. Επειδή μιλούσαμε και με τα παιδιά από το σύνδεσμο πριν από λίγο, να ξέρεις, εγώ τους κράτησα να μην έρθουμε στην Αθήνα. Ναι, ναι. Λοιπόν. Ωραία. Θα το εκτιμήσω. Ναι, ναι, ναι. Για πες. Ωραία, περάσαμε. Δεν ήταν και το πιο αναμενόμενο να. Δεν ήταν απίθανο, δεν ήταν και το πλέον αναμενόμενο να ζήσουμε έτσι για 60-65 λεπτά ένα θρίλερ. Το ζήσαμε μέχρι να γίνει το 2-2. Ναι. Μπορεί να είναι πάρα πολύ καλή ομάδα η Βιγιαρεάλ. Δεν είναι απλώς, okay, έπεσε πάνω στη μία από τις δύο καλύτερες ομάδες στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν φτάνει να κάνεις το τέλειο μάτς για 45 λεπτά. Πρέπει να κάνεις το τέλειο μάτς για 90 λεπτά. Δεν ξέρω αν και λίγο η Λίβερπουλ, οι ποδοσφαιριστές της το υποτίμησαν. Ανθρώπινο είναι. Αν σκεφτείς ότι είχαν παίξει πριν 6 μέρες το πρώτο μάτς και είχαν κυριαρχήσει πολύ άνετα, είναι ανθρώπινο να πιστεύουν ότι δεν γίνεται να του συμβεί ζημιά. Μπορεί ο Κλόπ να φώναζε και να ούρλιαζε, δεν έχει τελειώσει τίποτα, μπορεί να έβαλε ό,τι καλύτερο διέθετε και να προτίμησε να ξεκουράσει το Σάββατο με την Νιούκαστ, αλλά παρ' όλα αυτά, άμα είσαι παίξεις Λίβερπουλ και το έχεις παίξει το μάτς πριν 6 μέρες, λες εντάξει, okay, τέα χάσω 3-0 εγώ από αυτούς, δεν γίνεται. Μέχρι που σφίγγουν τα λουριά πολύ και αναγκάζει να πατήσει τον γκάζι. Καμιά φορά δεν φτάνει αυτό, δεν γίνεται να πατήσει το κουμπί και να συνέλθει στο δεύτερο ημίχρονο. Η Λίβερπουλ έχει την ικανότητα να το κάνει αυτό, να επιστρέφει με πολύ εμφαντικό τρόπο στα μάτς από τη στιγμή που επέστρεψε και εμφανίστηκε κανονική και τα άλλα παιδιά με τις κίτρινες φανέλες είχαν παραδώσει πινακίδες μετά το 60, δεν πήγαινε άλλο. Uh-huh. Πολύ φυσιολογικά έγινε το 2-0-2-3. Ναι, κάποια στιγμή. Και όταν τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, είπαμε ότι η Λίβερπουλ δεν εμφανίστηκε στο πρώτο ημίχρονο. Κάτι έγινε, παιδιά. Κάποιος πάτησε ένα κουμπί, ξέρω εγώ, αντί να πατήσει το on, πάτησε το off. Και προφανώς θα δούμε κάτι στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μπορούσε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, ας πούμε. Ναι, ναι. Η εικόνα αυτή δηλαδή του πρώτου ημίχρονου δεν μπορούσε να συνεχιστεί σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο. Κάτι θα γινόταν.
Εντάξει, τώρα θα την πω τη βαριά κουβέντα, αλλά πιθανότατα αυτή εδώ η Λίβερπουλ είναι η καλύτερη Λίβερπουλ όλων των εποχών. Θα μου πεις, χρειάζονται, πώς να το πω, συνεχόμενοι τίτλοι για να επιβεβαιωθεί αυτό. Εγώ δεν μιλάω από άποψη τίτλων. Άλλωστε οι εποχές που ο Νταλγκλής έπαιζε ποδόσφαιρο ήταν και πολύ διαφορετικές από τις σημερινές εποχές. Λέω ότι αυτή εδώ είναι μια ομάδα με φοβερά κίνητρα, φοβερά χαρακτηριστικά, φοβερούς ποδοσφαιριστές, τρομερό προπονητή, πολύ μεγάλο βάθος στο ρόστερ, πάρα πολύ μεγάλο βάθος στο ρόστερ. Δηλαδή αυτό που καμιά φορά λέμε για τις ελληνικές ομάδες, έχει 22-23 άξιους ποδοσφαιριστές, δύο και μερικές φορές τρεις παίχτες για κάθε θέση της εντεκάδας. Στη Λίβερπουλ ισχύει. Έχει φτάσει σε ένα σημείο που για τις 7, τις 8 θέσεις μπορεί να βάζει και να βγάζει με κλειστά τα μάτια. Δεν μπορεί να το κάνει και για τις 11 ακόμα. Αλλά και για αυτές τις 3-4 που δεν μπορεί να, δεν είναι εισάξιος ο πρώτος με το δεύτερο, έχει να κάνει με την τρομερή ποιότητα του πρώτου και όχι με την κακή ποιότητα του δεύτερου. Δηλαδή, εντάξει, ο Τρέντ Αλεξάνδραρ είναι το καλύτερο δεξιμπάκ στον κόσμο. Πώς είναι δυνατόν να είναι ο αναπληρωματικός το δεύτερο καλύτερο δεξιμπάκ στον κόσμο? Δεν γίνεται. Αλλά γενικά έχει τρομερή ποιότητα στο ρόστερ της. Τι είσαι τελικό, με Ρεάλ ή με Σίτι? Με εννοείται Ρεάλ. Εννοείται, γιατί κάτι χρωστάω. Όχι γιατί η Σίτι, ξέρω εγώ, είναι πιο δυνατή από τη Ρεάλ και τα λοιπά. Όχι, καμία σχέση. Αλλά γιατί τη χρωστάω. Τη χρωστάω και θέλω δηλαδή να είναι 8-0 στο ημίχρονο, θέλω να είναι. Ενώ είναι επικές οι μονομαχίες της Λίβερπουλ με τη Σίτι και συνήθως είναι και απίθανα μάτς, είναι πολλοί αυτοί που θέλουν τελικό Λίβερπουλ Ρεάλ, γιατί δεν γουστάρουν τους τελικούς με τις ομάδες από την ίδια χώρα. Α, ναι, okay. Ναι, ναι. Και είναι και πολλοί φίλοι της Λίβερπουλ που επίσης προτιμούν τη Ρεάλ. Εμένα δεν θα χαλάσει όποιος και αν είναι. Δεν έχω προβλήματα. Δεν νομίζω ότι δεν θα περάσουμε καλά. Γι' αυτό σου λέω. Αλλά αν, ήταν αν μπορούσαμε να διαλέξουμε, ας πούμε, εννοείται ότι θα έλεγα τη Ρεάλ. Τι θέλω. Και μετά να πάει ο Ανσελότη να κάνει τον προπονητή στον Καναδά. τι άλλο να κάνει. Υπάρχει μια φοβερή φωτογραφία από τα επινίκια που πήραν το πρωτάθλημα την Κυριακή με την Εσπανιόλ. Ναι. Όπου φοράει ένα γυαλί ηλίου και καπνίζει ένα τεράστιο πουρό από αυτά που του αρέσουν. Και είναι νονός κανονικός. Εν τω μεταξύ, πια αν τον ακούσεις πώς μιλάει, είναι έτοιμος για να παίξει τον ονό. Δηλαδή είναι... άκουσα τον σήμερα όταν θα κάνει τις δηλώσεις και η προφορά, και το, ειδικά όταν μιλάει αγγλικά, είναι... τελείωσε. Που είσαι Κόπολα να τον πάρεις, να τον βάλεις να παίξει τον ονό. Ναι, δεν τον έχω δει. Αλλά εντάξει, λέω ότι αυτό ο τελικό. Εντάξει, το Παρίσι, στο Παρίσι το γήπεδο πόσο χωράει το που θα φιλοξενήσει το τελικό του Champions League? Δεν είμαι πρόχειρος, αλλά πολλούς. Δηλαδή, μιλούσαμε πριν, ας πούμε, πόσο κόσμο να χωρέσει φίλε, το γήπεδο. Δηλαδή... είναι μεγάλο, είναι από τα πιο μεγάλα. Καλά, τώρα και την ιστορία, εντάξει, είναι και πολύ σημαντικό. Αλλά ποιο ξέρει εδώ το. Το χαρτάκι αυτό το μαγικό, ας πούμε, πόσοι θα το θελήσουν για το... ο τελικός της 28 Μαΐου, να πω έτσι. 81-338. 81-338, δηλαδή να πάρουν από 30 και τα υπόλοιπα γιατί δεν... μπορεί και από 25. Μπορεί και από 25, έχουμε πάρα πολλούς χορηγούς. Και εδώ μαλώνουμε για το πόσα εισιτήρια και αυτή τη στιγμή μιλάνε κιόλας. Συμβαίνει τώρα που λέμε. Μιλάμε να δοθούν από 20.000 ή από 30.000, που δεν υπάρχει περίπτωση, για τον τελικό του κυπέλου στο Ολυμπιακό Στάδιο, μια εβδομάδα νωρίτερα. Δηλαδή γίνεται βασαρία. Φαντάσου για τον τελικό της Champions League, ας πούμε, αν χωράει 80 το γήπεδο. Το πέμπτο μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Ναι. Ο ελληνικός τελικός δεν θα έχει από 30. Όχι, δεν θα έχει. Να δούμε αν θα έχει από 20. Ναι, οριακά θα έχει από 20 και 5 ΙΕΠΟ. Οριακά. 5 μόνο ΙΕΠΟ.
Ακού πέντε μόνο η ΕΠΟ. Έχουμε τόσα. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay. Κάντε να δούμε τι θα αποφασίσουν. Αν θα γίνει με κόσμο κανονικά, δεν ξέρω. Εγώ πολλά μπορώ να περιμένω, ας πούμε. Όχι. Με κόσμο θα γίνει σίγουρα. Ναι, με κόσμο θα γίνει σίγουρα. Τι κόσμο, δεν μπορούν να πούνε, θα είναι από 15.000 μαθητές. Γιατί να μην το πούνε. Όχι, πού να ξεχάσουμε. Μπορώ να, μπορεί... να φέρουμε 15.000 μαθητές από Θεσσαλονίκη, ωραίο είναι. Κάτι θα είναι η μεγαλύτερη σχολική εκδρομή που έγινε ποτέ στον πλανήτη. Ναι. Ή θα έχει και μαθητές που έχουν μείνει καμιά 10 φορές στην τρίτη γυμνασίου και στη δευτέρα λυκείου. Άμα βάλουμε και φοιτητές, εντάξει είμαστε. Να γίνει έτσι. Ναι, τώρα ξέρω, μπορεί να πρωτοτυπήσουν. Εγώ θα ήθελα. Μου έλεγε μας έλεγε εδώ στον αέρα ο κύριος Νίκας την προηγούμενη εβδομάδα ότι σκέφτονται ότι θα έχουν DJ, ότι θα έχουν, δηλαδή να το κάνουν γιορτούλα αυτό το πράγμα. Γιορτή, μάλλον. Γιορτούλα. Απλά, δεν είναι μόνο πρόθεση της ΕΠΟ. Αν ήταν μόνο πρόθεση της ΕΠΟ, θα σου έλεγα. Ούτε ξέρουμε πώς θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Αλλά είναι για κάποιο λόγο, δεν μπορώ να το διευκρινίσω, πρόθεση και της κυβέρνησης. Να δείξει ότι τέλος πάντων έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που μπορούμε να κάνουμε για κανέναν τελικό που δεν θα είναι 300 με 300 ή 500 με 500 ή 5.000 με 5.000 αλλά θα σκοτωθούν. Βολεύει και το ζευγάρι. Θεωρούν ότι αυτό ήταν το ιδανικό ζευγάρι τελικού με δυο μεγάλες ομάδες που τα πάθη δεν είναι στο φόρτε τους. Δεν είναι, ρε παιδί μου, ούτε Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, δεν είναι ούτε ΠΑΟΚ ΑΕΚ, δεν είναι ούτε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, που θα είχαμε τζέρτζελο περισσότερο, πώς θα το κάνουμε τώρα. Ναι. Είναι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, είναι το ζευγάρι του τελικού που έχει τη λιγότερη ένταση μεταξύ των οπαδών και είναι μεταξύ μεγάλων ομάδων. Τώρα, οποιοδήποτε άλλο ζευγάρι, όπως είχαν προκύψει τα ημιτελικά, δεν θα ήταν έτσι. Ή αν είχαν φτάσει στο τελικό η ΑΕΚ ή ο Άρης και είχαμε, ξέρω εγώ, ο Άρης ΠΑΟΚ, δεν θα ήταν έτσι. Τώρα θεωρούν ότι είναι μια ευκαιρία και λόγω του ζευγαριού να κάνουμε ένα τελικό που θα είναι πραγματικά γιορτή. Για μένα, αν θέλουν να πρωτοτυπήσουν, Μιχάλη, μπορούν να κάνουν ένα τελικό να έχει 20.000 Παναθηναϊκούς και 20.000 ΠΑΟΞΙΔΕΣ, αλλά μόνο γυναίκες. Δεν είναι μια ωραία πρωτοτυπία αυτή. Ναι. Αλλά νομίζω ότι δεν θα βάλουν κανέναν περιορισμό και απλώς προσπαθούν να βρουν με την αστυνομία το, πώς να το πω, το ασφαλέστερο σχέδιο σε σχέση με τη χωρητικότητα. Νομίζω θα καταλήξουν κάπως τους 20-20. Τώρα αν δεν θα είναι 20 και θα είναι 22 ή 18-17, δεν ξέρω, αλλά κάπου γύρω εκεί θα καταλήξουν. Ναι. Πριν από αυτά τα μάτς που είναι σε καμιά 20 μέρες βέβαια, έχουμε και ένα μάτς που είναι σε μερικές ώρες, σε 6 από τώρα. Ναι. Ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ωραίο, γιατί ξέρεις, με το πρωτάθλημα να έχει τελειώσει, επί της ουσίας, δεν είναι εύκολο να βρίσκεις κίνητρα και, πώς να το πω, νόημα σε τέτοιου είδους μάτς, αλλά αυτό έχει. Έχει τα κίνητρα που έχει πάντα ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, αλλά έχει και τα κίνητρα να μην πάρουν το πρωτάθλημα εδώ για τον ΠΑΟΚ, να πάρουμε το πρωτάθλημα εκεί για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός που είναι και σε, πώς το πω, σε κακή ψυχολογική κατάσταση, χρειάζεται επιγόντως θετικά αποτελέσματα για να αναπνεύσει. Δεν ξέρω αν χρειάζεται θετικά αποτελέσματα για να συνεχίσει και με αυτόν τον προπονητή την επόμενη σεζόν. Δηλαδή νομίζω ότι πια είμαστε σε ένα σημείο που πέρα από αρκετούς ποδοσφαιριστές και ο Μαρτίνς κρίνεται. Δεν λέω κρίνεται απόψε κατά ανάγκη, αλλά λέω ότι μπορεί να παίξει ρόλο η εικόνα της ομάδας του Ολυμπιακού στα 5 τελευταία παιχνίδια του play-offs. Δεν είναι μόνο το σημερινό με τον ΠΑΟΚ, έχει και με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης, έχει και με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ, έχει και με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη, άρα έχει μπροστά του Ολυμπιακός 4 ντέρμπι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι καλό για τον Μαρτίνς να μην κερδίσει κανένα από αυτά. Γιατί θυμίζω στο πρώτο γύρο του play-off στα ντέρμπι δεν κέρδισε κανένα. Και να τελειώσει ένα πρωτάθλημα που θα το πάρει είτε με 5, είτε με 8, είτε με 10 δεν έχει καμία σημασία. Αλλά μη έχοντας κερδίσει κανένα ντέρμπι στα play-off ή έχοντας κερδίσει, ξέρω εγώ, μόνο ένα,
ή έχοντας χάσει, ήδη έχει χάσει ένα από τον Παναθηναϊκό, έχοντας χάσει 3-4, θα παρατείνει και την εσωστρέφεια, θα παρατείνει και την γκρίνια και την κριτική των οπαδών. Είναι η πρώτη φορά του Μαρτίν στην Ελλάδα που πια υπάρχουν πολλοί οπαδοί του Ολυμπιακού που τα έχουν μαζί του. Γενικά δεν είναι σε μια καλή φάση ο Ολυμπιακός. Απ' την άλλη ο ΠΑΟ προφανέστατα μια σεζόν που θέλει να την κλείσει έχοντας πάρει ένα τρόπαιο το κύπελο, έχοντας κάνει μια πολύ καλή ευρωπαϊκή πορεία φτάνοντας 8 του Conference League, δεν θέλει να την κλείσει και με, πώς να το πω, ορισμένα κακά αποτελέσματα στην τέρμπη. Δηλαδή το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ το σημερινό, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός το σημερινό, το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι και το ΠΑΟΚ Άρης, αυτά τα τρία. Νομίζω είναι τα μάτς που μέχρι το τέλος της σεζόν θέλει να κάνει καλά αποτελέσματα. Δεν νομίζω ότι θα πειράξει κανέναν φίλο του ΠΑΟΚ αν δεν κερδίσει τα Γιάννενα. Ούτε πιστεύω ότι θα πειράξει κανέναν φίλο του ΠΑΟΚ αν παίξει με τα δεύτερα 3-4 μέρες πριν τον τελικό με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα και θα τον κερδίσει, αλλά του πάρει το κύπελο μετά. Αλλά τα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και αυτό με τον Άρη, ναι, προφανώς θα πειράξει τον ΠΑΟΚ αν δεν τα κερδίσει ή αν τα χάσει πολύ περισσότερο. Ειδικά τα δύο στην Τούμπα. Ναι, ναι. Φυσικά, φυσικά, έτσι είναι. Αλλά... είναι η γεύση που αφήνει η χρονιά, ρε παιδί μου. Αυτό που είπες για τον Μάρτις μου κάνει εντύπωση. Πριν πόσο, 3-4 μήνες δεν ανανέωσε το συμβόλαιο του Ολυμπιακού. Νέο διαιτές. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα ήθελε με τίποτα να τον αλλάξει. Και αυτό ισχύει και τώρα. Φοβάται όμως ότι υπάρχει ενδεχόμενο να είναι εντός πολλών εισαγωγικών αναγκασμένος να τον αλλάξει. Ξαναλέω, έχει πολλά μάτς ακόμα ο Μαρτίνς να παίξει μπροστά και φαντάσου μια εικόνα να ολοκληρωθούν τα πλεϊόφ και να μην έχει νίξει ντέρμπι. Που είναι 8 τα ντέρμπι. Δεν είναι, δεν κέρδισε ένα, δύο, τρία. Υπάρχει πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη πίεση. Ναι. Εντάξει, πίεση. Και δεν νομίζω ότι είναι και η ίδια η κατάσταση και στα αποδυτήρια όπως ήταν για μένα από εκεί ξεκινάει το κακό. Στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού όπως ήταν στην αρχή της χρονιάς ή όπως ήταν τις προηγούμενες χρονιές. Που τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού ήταν, πώς να το πω, αυτά που οδηγούσαν στην καλή εικόνα της ομάδας μέσα στο γήπεδο. Και βέβαια βοηθούσε πάρα πολύ σε αυτό και ο ίδιος ο Μαρτίνς. Φέτος τα πρόσωπα που ήρθαν δεν κούμποσαν ποτέ. Έχουν μπει αρκετά μεγάλα εγώ στην ομάδα. Δυσκολεύτηκε πολύ να τα διαχειριστεί ο Μαρτίνς. Έχουν μπει πολλά ελληνικά εγώ στην ομάδα, που αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο πάντα. Τα ελληνικά εγώ. Και ως ένα βαθμό είναι και φυσιολογικό. Δεν ήρθε ο Παπασταθόπουλος στο εξωτερικό για να μην είναι βασικός. Το λέω, ας πούμε, για αυτόν που είναι σχεδόν μονίμως βασικός. Αλλά το λέω για να συνοηθούμε. Δεν του αρέσει η Φορτούνη να μην είναι βασικός. Δεν του αρέσει η Μανολά να μην είναι βασικός. Και λογικά πράγματα είναι αυτά. Άλλωστε είναι και παίχτες που αμείβονται για σούπερ βασικοί. Θυμίζω ότι και οι τρεις έχουν συμβόλαιο άνω του 1 εκατομμυρίου. Γενικώς δεν είναι καθόλου εύκολο να διαχειριστεί πια τα αποδυτήρια ο Μαρτίνς. Είναι πολλά τα μεγάλα εγώ. Ο Λόπες, ας πούμε, που έβαλε προχθές τον γκολ και ξέσπασε με τον τρόπο που ξέσπασε και παίζει ελάχιστα. Ένας ποδοσφαιριστής που πριν δύο χρόνια έκανε μεταγραφή 25 εκατομμυρίων ευρώ στη Σεβίλη. Δεν είναι, και έρθε δανεικός στον Ολυμπιακό για να αναγεννήσει την καριέρα του. Δεν του είναι καθόλου εύκολο να μην είναι βασικός. Και ένα παιδί που παίρνει 2,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Είναι πολλοί αυτοί που. Είναι πολλά τα μεγάλα εγώ στον Ολυμπιακό. Δεν σχηματίστηκε ένα ρόστερ που είχε 17-18 ποδοσφαιριστές που θεωρούσαν αυτονόητο και απαιτούσαν να είναι βασικοί. Δεν γίνεται. Ναι, ναι. Έτσι είναι. Έχω και ένα μπαλτάκο στο προσκήνιο, αλλά το συζητήσουμε αύριο μεθαύριο. Λοιπόν, δεν τον έχουμε συζητήσει καθόλου τον κύριο Μπαλτάκο που πάει για, πώς λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, προαλήφεται. Σωστά το είπα, έτσι δεν είναι? Αυτή που είναι υποψήφι. Ναι, ναι, προαλήφεται λέγεται, ναι. Αλλά νομίζω ότι έχουμε περάσει ακόμα παρακάτω. Είμαστε στο επόμενο στάδιο. Είναι ο ενδυνάμει
Ναι, εντάξει. Ο ενδυνάμει, ναι, οκ, okay, τέλεια. Λοιπόν, κύριε Τσόχο, σας ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι, σας ευχόμαστε. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, γεια σας, γεια σας.